πρώτο κουδούνι σήμερα με τους εκπαιδευτικούς να εύχονται καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους τους μαθητές, παραδίδοντάς τους τα βιβλία τους αλλά και τις καθιερωμένες λίστες με τα σχολικά εφόδια που θα χρειαστούν για την φετινή χρονιά. Είναι και σήμερα, έχει ξεκινήσει η λίστα μας μία εβδομάδα νωρίτερα, γιατί υπήρξαν σχολεία και δάσκαλοι που δώσανε τις λίστες στους γονείς για να μην υπάρχει συνωστισμός. Βέβαια, τα πρωτάκια, τα δευτερά και τα τριτάκια που πάντα περιμένουν τη λίστα από τη δασκάλα και το δάσκαλο ήρθανε σήμερα. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους έσπευσαν στα βιβλιοπωλεία προκειμένου να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα, με τα μικρά παιδιά να δείχνουν ενθουσιασμένα διαλέγοντας τα σχολικά τους είδη. Ψωνίζουν τα πάντα γιατί θέλουν το παιδί τους να πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο και να είναι η τσάντα του fix, να μην λείπει κάτι. Είναι αρκετά, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ό,τι μας ζητήσουν θα τα πάρουμε. Γιατί τα ξεψωνίζετε? Πρώτη και τρίτη, δημοτικού. Οι τιμές, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, είναι ικανοποιητικές, ενώ και από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και δεν ζητούν τόσα πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο, αλλά αφού χρειάζονται θα τα πάρουμε, ό,τι που είναι οι δασκάλοι. Κανονικά είναι. Άμα έχεις μεγαλώσει κι άλλο ένα πριν, γνωρίζεις. Οπότε κομπλέ, εντάξει. Μικρές, μωρέ, μικρές. Μικρά πράγματα. Εντάξει, λίγα πράγματα χρειάζονται. Και οι καθηγητές έχουν προσαρμοστεί, δεν ζητάνε πολλά. Πλέον ναι. Και φυσικά στο κατάστημά μας φροντίζουμε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και να φύγουν, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Και προσαρμοστήκανε στην πραγματικότητα πια. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σύμφωνα με τις συνθήκες. Είναι από το κατάστημά μας όσο το δυνατόν πιο χαμηλές είναι εφικτό να είναι και οι προσφορές πάρα πολύ μεγάλες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή.